Περικοπές και στου γάμου. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια τη κρίση μειώθηκαν οι γαμήλε τελετέ, ενώ οι περισσότεροι γάμοι γίνονται στο Δημαρχείο παρά στι εκκλησίε για την αποφυγή πολλών εξόδων. Τώρα όμω η μόδα απαιτεί ξοκλήσια και τελετέ σε κλειστού φιλικού κύκλου, ούτε καν οικογενειακού. Είναι δύσκολη καιρή για όλο τον κόσμο και δυσκολίε περνάει και το μέρο του γάμου. Ε, με αποτέλεσμα τα ζευγάρια δεν ακυρώνουν βέβαια το γάμο τους, απλώς θα ακυρώσουν ίσως το τραπέζι, θα κάνουν με πολύ μικρότερο προϋπολογισμό ε, το υπόλοιπο γλέντι που ακολουθεί μετά το μυστήριο. η οικονομική κρίση έχει φέρει τα πάνω κάτω σε αυτό που είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια της κλειδής και της πολυτέλειας. Τα νέα ζευγάρια προσπαθούν να εξοικονομήσουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν. Προσανατολίζονται στη λύση του πολιτικού γάμου διότι είναι πιο οικονομική και το βράδυ ένα απλό φαγητό σε ένα απλό μαγαζί ή ένα πάρτι με φίλους και πολλοί κολλητούς συγγενείς και τις οικογένειε των... Ε... Του ζευγάριου. Φέτο το καλοκαίρι επικρατεί ο οργασμό γάμο σε μικρέ εκκλησίε με τα ζευγάρια ωστόσο να προβαίνουν σε δραστικέ περικοπέ όλων όσων είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν και ριζικέ αλλαγέ αρκετών παραδοσιακών στοιχείων. Ο, από όπου μπορούν να κόψουν, θα κόψουν. Αυτό είναι. Ο, για την εκκλησία δηλαδή. Και από την εκκλησία και από το τραπέζι κυρίω και από τον κόσμο, βέβαια, από του καλεσμένου του. Νύφε με απλά λευκά φορέματα και όχι νυφικά, γαμπρί με ένα απλό πουκάμισο και γάμι, στου οποίου έχουν προσκληθεί μόνο οι δύο οικογένειε και οι στενοί φίλοι του ζευγαριού. Και όσο για δεξιώσει, ούτε λόγο. Οι νεόνυμφοι το γλεντούν με του φίλου του σε κάποιο από τα παραλιακά καταστήματα. Βεβαίω και αυτό έχει συμβεί. Πάνε και σε μπαράκια και κάνουν αυτό που αρχικά είναι και το, το όνειρο του κάθε νέου ζευγαριού, να κάνει ένα πάρτι. Οπότε ουσιαστικά εκπληρώνουν και ένα μικρό όνειρο που δεν είναι του γονέα, ίσω. Έχουν αλλάξει τα, τα ήθη, έχουν αλλάξει τα έθνο, έχουν αλλάξει τα οικονομικά μεγέθη πολύ. Και αυτό που, που έχει μείνει είναι η διάθεση των δύο ανθρώπων αυτών να ενώσουν τις ζωές τους και σε αυτή τη, τη διαδικασία να συμμετέχουν οι φίλοι και να διασκεδάσουν όπως τα διασκέδαζαν πραγματικά και όχι αυτό το στιγμένο που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια.